Όσο και να παίζουμε τις λέξεις, το παιδί δεν γυρίζει πίσω. Άσε ρε τα ευχολόγια. Δεν είναι ευχολόγια. Εντάξει. Πάμε πουθενά αλλού. Λοιπόν, το αγωνιστικό που λέγαμε. Ναι. Το απόγευμα θα ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα παίξουν από τον Ολυμπιακό. Μαθαίνω πάντως. Όχι, γιατί θα τραβήξει κάτι ύπνο. Εσύ τράβα. Θα τραβήξει μαθαίνω... κάτι ροχαλιτά. Το μαξιλάρι θα πηγαίνει. Είναι χαλάστη που πέτα. Άσε ρε, το απόγευμα θα... Το απόγευμα λέει θα ξέρω. Κοιμάστε. Μα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Εντάξει. Λέει ότι έχει ανεβάσει ναι. 7-8 παιδιά από τη Β' ομάδα να παίξουν με τον Πανηλιακό. Ποιος? Ο Μάρτινς. Ποιο Πανηλιακό, ρε. Στο παιχνίδι με τον Πανηλιακό. Ποιο Πανηλιακό. Δεν παίζει ο Ολυμπιακό. Με τον. Ποιο Πανηλιακό, ρε. Με τον Πανετολικό. Ποιο Πανηλιακό, ρε. Μα με τρελάνεις. Εσύ όταν κάνεις λάθος, σου λέω αμέσως την απάντηση τώρα γιατί πάντα. Με τον Πανετολικό, εντάξει. Ναι. Τι 7-8 παίκτες. Ότι ανεβάζει από την K20 7-8 παίκτες να αγωνιστούν. Δεν τον νοιάζει το κύπελο. Τον Ολυμπιακό. Δεν τον πιάνει, δεν τον νοιάζει. Δεν τρελαίνεται. Δεν τον νοιάζει. Δεν το... Σαν να είναι ένας θεσμός που εντάξει, θα πάμε να παίξουμε και άμα πάμε, δεν θωρακίζεται όπως η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει με το Αγρίνιο, έτσι. Δεν έχει τα αντανακλαστικά τους να είναι αμάν τι θα γίνει, θα περάσουμε, δεν θα περάσουμε κτλ. Ο άλλος παίζει το κεφάλι του Γιαννίκης. Ο ΠΑΟΚ παίζει τη χρονιά του αύριο. Είναι ομάδες μακριά από το πρωτάθλημα. Ένα κύπελο τους έχει μείνει. Να βγουν έξω από την Ευρώπη δεν βγαίνουν. Πρωτάθλημα να πάρουν δεν παίρνουν. Η ΑΚ έχει μεγάλο κίνητρο ο προπονητής. Η ΑΚ σαν ομάδα ηθικά έχει άλλο κίνητρο. Σου λέει ο ΠΑΟΚ που μας βρίσκει, μας αλλάζει τα φώτα. Τα τελευταία χρόνια. Έχει μεγάλο κίνητρο η ΑΚ. Έκανε μεγάλη μαγκιά ο Μελισσανίδης. Τι έκανε ο Μελισσανίδης. Που πριν από λίγες μέρες είπε ότι ο πρώτος φταίει είμαι εγώ. Ναι. Για την εικόνα. Αντρίκη, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, δεν κρύφτηκε. Σκοπός είναι τώρα να πάει με ένα καλό προπονητή και με παιχταράδες στη φωλιά του, πώς λέγεται, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ναι. Ακούς και το όνομα του Σάντος. Δίνω την πληροφορία. Ωραία. Αν δεν ανανεώσει, πότε είναι γεννημένος ο Σάντος, το 54, 67 χρονών, 68. 68 χρονών, αν είσαι καλά, κρατιέσαι, κιλά δεν έχεις, ξέρω εγώ, εγκεφαλικά δεν έχεις πάθει. Εμφράγματα δεν έχεις πάθει, στομάχια δεν έχεις, έντερα, δουλεύεις. Άμα είσαι αδύνατος και δεν είσαι χοντρός και ζάχαρα και τέτοια, δουλεύεις. Ο Σάντος λοιπόν είναι μια πληροφορία που δίνουμε στους αεξίδες. Αν δεν ανανεώσει με την εθνική, όπως τη λένε αυτή την Πορτογαλίας, θα είναι ο προπονητής που θα μπει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να 10 κάνει... Οκτωβρίου του 1954. Το 54. Τι έχουμε, 68 είναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ο Σάντος, καλά κρατιέται όμως για 68 χρόνια. Επειδή ναι. Δεν μπορεί και η Ιταλία και η Πορτογαλία να περάσουν τα τελικά του Κατάρ. Ναι. Αν αποκλειστεί. Είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ. Εντάξει, παίζει ρόλο τι θα κάνει. Ναι, είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα πάει. Μπορεί να πάει. Πότε είναι το Κατάρ, πότε είναι. Χειμώνα δεν είναι. Τα τελικά, οι αγώνες τώρα που θα γίνουν, νομίζω ότι είναι. Πότε θα γίνει. Την άνοιξη με κάθε. Φέτος δεν είναι. Φέτος. Φέτος. Ωραία. Τελειώνει. Και πηγαίνει στην ΑΕΚ προπονητής. Αυτή είναι η είδηση. Η πρώτη που δίνουμε στους ΑΕΚτζίδες. Good. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ακούστηκε δυνατά κάτω. Στην Αθήνα έχω κάνει δύο δικούς μου εκεί. Μου λέει παίζει πάρα πολύ το έργο να γυρίσει ο Σάντος στην ΑΕΚ και να είναι ο προπονητής που θα μπει στο νέο γήπεδο. Θέλει ένα προπονητή δυνατό όνομα. Ο Μελισσανίδης να μπει εκεί μέσα. Δεν μπορεί να μπει με το Γιάννη και το Χωριάτη να πούμε εκεί πέρα. Τα γη και τα νύνια, πούμε, και τα πρόβατα και τα γίδια από τον Τύρναβο. Θα το διευκρινίσουμε σε λίγο. Εντάξει.